Αυτό το θέμα δεν θα το άνοιγα να το αναλύσω, είναι η αλήθεια. Θεωρούσα ότι ήταν βαρύ σαν περιστατικό, αλλά από τη στιγμή που πλέον έχουν μαθευτεί όλα, δεν γνωρίζω πώς τα μαθαίνετε. Αλλά εφόσον έχουν μαθευτεί, θεωρώ ότι και εγώ μπορώ να πάρω μέρος και να πω ότι ναι, έχει γίνει. Έβρισε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι συνεργάτης της παραγωγής πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τον είχα και το 2018 και είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Τον έβρισε όντως εσχρά, γιατί μίλησε για τη μάνα του, για το σπίτι του, για τη φάρα του, για τη χώρα του γενικά. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς σαν παίκτες δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και παρόλο που το ζητήσαμε, δεν είναι ότι δεν το ζητήσαμε, γιατί θέλαμε να δείξουμε και για ποιο λόγο εναντιονόμαστε και σε αυτόν τον παίκτη. Το καλό είναι ότι ήρθε ο Τζουν και έκανε την παρατήρησή του, αλλά ο κόσμος αυτά δεν τα βλέπει δυστυχώς. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν και να μην ξανασχοληθούμε και με αυτό το θέμα, ο συγκεκριμένος παίκτης ζήτησε κάτι από τον κάμεραμάν. Ο κάμεραμάν του είπε ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, γιατί είχε να πάει να βιντεοσκοπήσει ένα παίκτη που πήγαινε προς τα σκουπίδια. Γιατί σε περίπτωση που βλέπανε κάποια παραβίαση, για κάποιο λόγο κατευθυνόμασταν προς τα εκεί, εννοείται ότι αυτοί έπρεπε να μας σταματήσουν. Δεν γνωρίζω αν αυτός ο παίκτης είχε συνεννοηθεί με τον άλλον ή απλά τύχει να ζητάει εκείνη την ώρα κάτι. Και του είπε, τέλος πάντων, ο καμεραμάν, άμα θες δείτε το από κάποιον άλλον, αλλιώς περίμενε λίγο. Αυτός άρχισε να φωνάζει και δεν καταλαβαίνει, στο θέλω τώρα. Μιλάμε για χαρτί υγείας στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε δεν καταλαβαίνετε. Ναι, είναι λίγο αστείο, αλλά δεν ήταν αστείο γενικά συνολικά το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή σήκωσε το κινητό να ξεκινήσει να βιντεοσκοπεί και έφυγε από το πλάι, τόλμησε και το ακούμπησε λίγο το χέρι, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να αρχίσει όλο αυτό το σκηνικό, να του κολλήσει το κεφάλι στο πρόσωπο κτλ.